καλύτερα Χριστούγεννα είναι φέτος στην ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αχ, έπιασε βροχή. Αγάπη, καλοκαίρι. Φωνή μας. Καλώς ορίζω τον Αλέξανδρο Μανώλη Λιζάρδο. Αλέξανδρο, μας έλειψες. Καλή χρονιά. Τι κάνεις, ομορφιά μου, καλή μας χρονιά. Είμαστε εδώ, είμαστε με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για μία από τις πιο ανάπηρες χρονιές, δεδομένου το ότι έχουν παίξει πολύ λίγες ταινίες στους κινηματογραφικές αίθουσες. Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών φυσικά επέλεξε να αξιολογήσει μόνο τις ταινίες που έχουν προβληθεί στη μεγάλη οθόνη και πολύ καλά έκανε σε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά επειδή μου δημιουργήθηκε η απορία λόγω του Θάνου. Ο Θάνος έχει φτιάξει και βίντεο κλιπς μέσα από το... Τα είδα. Το κινητό. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Θες. Είμαι συγγενής με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, που φαντάζομαι είναι στην Ένωση. Φυσικά ο Γιάννης μας. Να είναι καλά ο Γιάννης. Είμαστε... Με τον Γιάννη ήμασταν μαζί στο Σαν Σεμπαστιάν και περάσαμε και πολύ ωραία τις πρώτες μέρες. Έφυγε δυστυχώς την τρίτη μέρα. Στο Σαν Σεμπαστιάν θα πάμε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Καλό θα είναι. Εύχομαι. Όχι, και θέλω μοιραζόμαστε, σας... λέμε και τη γνώμη μας, την άποψή μας πολλές φορές για ταινίες. Ο Γιάννης είναι υπέροχος όταν συζητάς. Εγώ συνεφίλε εκείνος ως πιο έγκριτος κριτικός, εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης έχει το χάρισμα το ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Οπότε συνδυαστικά μπορεί να σου δώσει οποιαδήποτε άχρηστη πληροφορία. Έχεις μια πορεία. Έχω δει μια σκηνή με μια αναποδογυρισμένη παντό. Όφλα πάνω από ένα σκύλο, σου λέει εκεί. Είναι ο Γιάννης Διακογιάννης του κινηματογράφου. Είναι ωραίο να πηγαίνεις πάντως με κάποιον γνώστη. Εγώ που έχω πάει σινεμά με τον Αλέξανδρο, είναι καταπληκτικό γιατί μου λέγει πληροφορίες που το έκαναν όλη την εμπειρία ακόμα πιο. Και εκνευρίζαμε τους τριγύρω ανθρώπους. Την ώρα του σινεμά να είσαι. Κοίτα, δεν το κάνω συνήθως, αλλά με τον Αλέξανδρο σου λέει άξιζε. Η αλήθεια είναι να το ρισκάρω αυτό. Στην ταινία και μιλάγατε. Να μην πάτε. Ένα κινηματογράφο με τέσσερι ταινίε. Αχ, παιδιά, σαν παλιά ιστορία μου φαίνεται να είμαι σε ένα σινεμά μέσα με κλειστά τα φώτα. Και με τη μυρωδιά των popcorn. Και εμένα μου έχει ρίξει πολύ το σύνταγμα. Ας ελπίσουμε κοντός ψαλμός Αλληλούια να μας ξαναέρθει, γιατί πραγματικά ο κινηματογράφος έχει αρχίσει και αλλάζει η έννοια του κινηματογράφου. Αυτή τη στιγμή λένε είδα μια ταινία και δεν εννοούν το ότι είδα μια ταινία, αλλά παρακολούθησα ένα έργο. Που είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση του να σηκωθείς, να φύγεις από το σπίτι σου, να ετοιμαστείς, να ντυθείς, να συμμετέχεις, να έχεις ένταση ή να μπει σε ένα γέλιο που δεν θα έπαινε. Όλη αυτή η διαδικασία. Και δυστυχώς η πειρατεία, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει και κάποια στατιστικά, έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη. Ας φύγουμε από αυτά τα δυσάρεστα και ας πάμε στα πιο ευχάριστα, γιατί όντως αυτή η χρονιά είχε κάποιες ταινίες που άξιζαν να παρακολουθήσουμε στη μεγάλη οθόνη. Έχουν τη δεύτερη ευκαιρία τους τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες σύντομα. Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου επέλεξε αρκετές από αυτές. Έχει ενδιαφέρον ένα σχόλιο αμέσως μετά από το βίντεο που θα δούμε. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν, ας δούμε το ποιες ταινίες έχουν ήδη ξεχωρίσει και ας επανέλθουμε. Μάλιστα. Σχεδόν χωρίς κινηματογραφικά φεστιβάλ και με ελάχιστες πρώτες προβολές, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου επέλεξε και φέτος τις ταινίες που ξεχώρισαν και πέρασαν από τις μεγάλες οθόνες. Την πρώτη θέση κατέχει ο προδότης του Μάρκο Μπελόκιο, που καταγράφει την αληθινή ιστορία του ανθρώπου που διέλυσε τη μαφία της Κόζα Νόστρα. Ακολουθεί το 1917 του Σαμ Μέντες, με τρία Όσκαρ, ταινία αφιερωμένη στον παππού του σκηνοθέτη που πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Φάρος, που έκλεψε την παράσταση στο 15η μέρο των σκηνοθετών στο Φεστιβάλ των Κανών, καταγράφει σε ασπρόμαυρο την ιστορία δύο φαροφυλάκων που αποκλείστηκαν σε μια ανεμοδαρμένη βραχονισίδα και ακολουθεί στην τρίτη θέση. Στο Ένα Ψηλό Κορίτσι, η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίο κρατά αποστάσεις από τη δράση που είναι τοποθετημένη στο Λένιγκραντ του 1945, στον έντονο απόϊχο του πολέμου, ο οποίος μοιάζει να κατοικεί ακόμα στο μυαλό και τις ψυχές των ανθρώπων που τον βίωσαν. Στην ίδια θέση, με ισοψηφία, η μεταφορά του κατηγορό του Εμίλ Ζολά από τον αϊθαλή σκηνοθέτη που ξέρει να αφηγείται ζωντανά και κινηματογραφικά ιστορίες, το Ρωμάν Πολάνσκι. Στην εκτιθέση σε ισοψηφία με την επόμενη, το υποψήφιο Γιώργο Κόρπου Κρίστη. Εκεί, ένα βαθιά θρησκευόμενο τρόφιμο αναμορφωτηρίου προσλαμβάνεται στο ξυλουργείο μια κομμόπολη, αλλά εκμεταλλευόμενο μια παρεξήγηση θα βρεθεί στο ρόλο του ιερέα τη Ενωρία. Το ανατριχιαστικό Βαμμένο Πουλί, η ασπρόμαυρη ταινία σοκ από το διαγωνιστικό τη Βενετία, αποτυπώνει τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με έναν αποτρόπαια, ζωφερό και σε κάθε περίπτωση συγκλονιστικό τρόπο.
Στη γη του Άγριου Μελιού, η ταινία με τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, ντοκιμαντέρ και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, έρχεται από την Βόρεια Μακεδονία στην 8η θέση. Οι δημιουργοί της φρόντισαν, εκμεταλλευόμενοι τη δημοτικότητα του ντοκιμαντέρ που ανταγωνίζεται η σάξη της ταινίας μυθοπλασίας, να αποκαλούν σε κάθε φεστιβάλ τη χώρα τους Μακεδονία, αγνοώντας τις διρεκτίβες. Η δίκη των 7 του Σικάγο είναι η ταινία του Netflix που πρόλαβε να προβληθεί και στους κινηματογράφους πριν το νέο lockdown. Με πολλές πιθανότητες να πρωταγωνιστήσει και στα φετινά Όσκαρ, βλέπουμε τη δίκη μιας ειρηνικής διαμαρτυρίας που κατέληξε σε μια βίαιη σύγκρουση με την αστυνομία. Στη 10η θέση, η νέα ταινία του 90χρονου Clint Eastwood, που χάρισε στην Kathy Bates μια ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ, φέρνει στο προσκήνιο έναν αντιήρωα που από μια σειρά παρεξηγήσεων θα θεωρηθεί τρομοκράτης το 1996 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Τιμητικά στην 11η θέση το Tenet, το blockbuster που δίχασε κοινό και κριτικούς. Οι ιστορικές ταινίες και οι αληθινές ιστορίες πρωταγωνίστησαν στις ξένες παραγωγές. Όσο για τις ελληνικές, στην πρώτη θέση είναι η εμπορική έκπληξη του καλοκαιριού του Γιάννη Οικονομίδη, που αν και σε δεύτερη προβολή γέμισε τους θερινούς. Η μπαλάντα της τρίτης καρδιάς έφτασε στην κορυφή. Ακολουθεί ο Απόστρατος και στη συνέχεια η Wynonna. Λοιπόν, προφανώς αύριο θα μας πεις και τις δικές σου πιο. Αύριο θα σας πω τη δική μου δεκάδα, αυτές που. Γιατί από αυτές δεν έχω δει καμία. Δεν μπορείς να κάνεις λέει. Από τις περισσότερες. Αλήθεια. Μπράβο του. Αλήθεια. Μπράβο. Να ήρθε ο Καλής να μας βάλει τα γυαλιά πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Αφού θέλει. Θα σκηνοθετήσει και ταινία. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Πάρα πολύ. Μπορώ να δω τα πάντα. Μία φίλη μου που είναι στο Hollywood, έχω και τέτοιες φίλες. Συμπράβο σου. Μου είπε ότι το μέλλον, επειδή είναι στο χώρο, είναι ηθοποιός. Το μέλλον δεν είναι πια οι ταινίες, είναι η τηλεόραση, οι πλατφόρμες. Ισχύει. Θα το δούμε αυτό μέλλον μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ποια επικεντρώνεται εκεί, και μιλάω για τον Hollywoodian ηθοποιό. Έχει μία λογική αυτό το οποίο λέει, όμως δεν ξέρουμε πραγματικά γιατί μέχρι πριν κάποιο διάστημα βλέπαμε ότι οι πλατφόρμες ανέβηκαν αναγκαστικά λόγω του COVID και του εγκλεισμού. Είδαμε το ότι όταν άνοιξαν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ο κόσμος επέστρεψε στον κινηματογράφο, όχι αριθμητικά στα νούμερα που φανταζόμασταν, αλλά κλιμακωτά πήγαινε και περισσότερος κόσμος και ξαναέπεσε. Έχει να κάνει με το ότι γίνονται ακριβές παραγωγές και πλέον τα δίκτυα τα οποία έχουν ψηφιακές πλατφόρμες είναι και παραγωγή ταινιών. Πιστεύω ότι εκεί βασίζεται περισσότερο αυτή η θεωρία. Ας περιμένουμε όμως λίγο διάστημα. Πάντως εμείς είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε Netflix. Το έχουμε καταρχάς. Πρώτον. Δεύτερον, είμαστε περήφανοι που έχουμε ηθοποιούς που δεν κάνουν μόνο μία δουλειά μέσα στο τροχόσπιτό τους και κάνουν 5 μήνες προετοιμασία. Η Ναταλία Δραγούμη κάνει 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν είμαστε πολύ περήφανοι που το έχουμε. Εντάξει, θέλω να πω ότι έχει την ενέργεια και τη δυνατότητα να το κάνει. Η μόνη χώρα που οι ηθοποιοί δεν έχουν μάνατζερ, η μόνη χώρα που πρέπει να κάνουμε 800 δουλειές και όχι μία για να ζήσουμε και τα εγγόνια μας. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι στις 8 λέξεις. Ασκούμαστε. Ασκούμαστε πολύ. Ασκούμαστε, αυτό μας μέσα. Δηλαδή, εσύ τώρα κάνεις αυτή τη σειρά. Στις 8 λέξεις, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, εμφανίζεται η περσόνα μου. Η Μέρη. Με το καλό. Πού τα λέω αυτά. Ναι. Πάρε μια κάμερα. Ναι. Δώστε μια κάμερα στην κυρία Τραχούμη. Οπότε, 8 λέξεις που έτσι γίνεται, έχει πολύ, πολύ suspense. Το Σάββατο φυσικά στα τραγούδια λέμε ναι. Με τον Μιχάλη το Μαρίνο. Τέλεια. Και το ντοκιμαντέρ που γράφουμε. Με το καλό. Και Θάνος Καλλύρης πριν την προετοιμασία της νέας ταινίας. Εγώ τα λέω πολύ σοβαρά αυτά. Θέλω να ξέρεις, επειδή είμαι λίγο ελαφρύσκη. Τα λέω και στους φίλους μου. Πράγματα που θέλω να τα κάνουν, γιατί βλέπω τη δημιουργική τους κατεύθυνση. Μα πρέπει να τα κάνουμε αυτά, να τα εκπληρώνουμε στη ζωή μας. Άντοτε το έχω στο μυαλό μου. Τέλεια. Η ευχή που θέλω να κάνω πριν είναι να έχουμε το ίδιο σκηνικό σε μια παραλία με φωτιά και όλοι εγκαλιασμένοι. Αυτό. Αυτό μου. Και γενικά να. Εγώ, ας πούμε, είμαι ακόμη πιο άτυχος. Εγώ φανταστείτε δεν έχω δουλέψει καθόλου τους τελευταίους μήνες. Πολλούς μήνες και μετράω μπροστά μου μέσα, βλέπω ότι υπάρχει ένα εξάμηνο ακόμα που δεν θα δω κόσμο. Οπότε βγάλε το αυτί σου τώρα. Θα μας πεις κάτι άλλο θέλεις ή όχι. Βεβαίως, ναι, αν θέλετε, βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Μου ζήτησε η Ελίνα να της πω το λίγο από το κάποιο καλοκαίρι. Το αγαπημένο. Τότε για να φέρουμε το καλοκαίρι και το φως εδώ πέρα, εγώ σας χαιρετώ. Να ανάψουμε φωτιά. Και θα σας βρω. Εμείς είμαστε φωτιά. Πύργινη και θάλασσα. Παίρνουν τα χιόνια τα ψεύτικα, παίρνουν εύκολα. Σωστό. Αύριο στις 4 σας αφήνω στο καλοκαίρι του Θάνου Καλλύρη. Μέρες του Αυγούστου όσες να'ρθουν ξανά και καλοκαίρια αν περάσουν πολλά ποτέ δεν θα'ναι το ίδιο, ναι ποτέ δεν θα'ναι το ίδιο. Μέρες του Αυγούστου που μας βρήκαν μαζί, μαζί εκείνο το βράδυ, μαζί
στο ίδιο καράβι. Λάβρε επιβάτες σε μικρή διαδρομή, δίχως επιστροφή. Σαν παραβάτες για μια άλλη ζωή μαζί. Κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέρι μου δείχνει τον παραδείσο. Κάποιο καλοκαίρι μου κρατάει το χέρι και χάνομαι στην αβύσσο. Κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέρι μου δείχνει τα παλάτια σου. Κάποιο καλοκαίρι ήρθε να μου φέρει την άνοιξη στα μάτια σου, την άνοιξη στα μάτια σου.